Πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πρώτον για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που ως συνήθως είναι υπερβολικά. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω από καρδιάς. Με στοιχεία, με επιχειρήματα, με βιώματα. Και να σας μεταφέρω και εικόνα, αλλά και να σας δώσω μια αίσθηση προοπτικής για το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Εκλέχθηκα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λίγες μέρες μετά αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2014. Οι εκλογές έγιναν το Μάιο, τις είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό 27% και άρχισε η θητεία των Ευρωβουλευτών Ιούλιο του 2014. Εκλέχθηκα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο μόνος Έλληνας, ο μόνος από την αριστερά, με ένα ποσοστό 43%, που σημαίνει ότι με ψήφισαν 6-7 φορές περισσότεροι από την ευρωομάδα που με πρότεινε. Αλλά με κοιτάγανε οι περισσότεροι με μισό μάτι, διότι όλα έδειχναν ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τις επόμενες που θα γινόντουσαν αργά ή γρήγορα στην Ελλάδα, και αυτά που γραφόντουσαν για τον ΣΥΡΙΖΑ στον διεθνή τύπο, τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο, μας εμφάνιζαν ως περίεργους, ως εξτρεμιστές, ως τέρατα, ως αυτούς που θέλανε να χαλάσουν, όχι να αλλάξουν την Ευρώπη. Και ορισμένοι μας εμφάνιζαν και ως έτοιμους να πάρουμε την Ελλάδα και να την πάμε καπαλού. Λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2015, έγιναν οι εκλογές, στις οποίες κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα και αρχίσαμε έναν αγώνα να πείσουμε τους δανειστές, τους Ευρωπαίους, τους εταίρους, πέστε τους όπως θέλετε, ότι με αυτό το μαγκανοπήγαδο της διαρκούς λιτότητας και τη θηλιά της Επιτροπής και των Μνημονίων πάνε να διαλύσετε μια χώρα, μια κοινωνία, και από αυτό δεν θα χάσει μόνο η Ελλάδα και η Έλληνας, θα χάσει και η Ευρώπη, γιατί είμαστε το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης και γιατί είχε αρχίσει ήδη και αυτό το μεγάλο προσφυγικό κύμα που θυμόσαστε ότι ήταν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να περνάνε από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Εκείνο το εξάμεινο ήταν ένα εξάμεινο πολύ δύσκολου αγώνα και διαπραγματεύσεων, όπου όταν ρώταγες τους επιτελείς της Ευρώπης από ηγεσίες, πρεσβείες, δημοσιογράφους, λομπίστες, αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ελίτ, κανείς δεν έδινε στην κυβέρνηση Τσίπρα παραπάνω από μερικές εβδομάδες ή μήνες. Και είχαν στηθεί και τα δόκανα της σύντομης αριστερής παρένθεσης από τότε. Άδεια ταμεία, κλειστές στρόφιγγες, πιο νωρίς 2-3 μήνες η προεδρική εκλογή στην Ελλάδα, όχι Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά για να μπορέσουν να μας ρίξουν μια ώρα αρχίτερα και να στείλουν ένα μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης να τι παθαίνει όποιος ψηφίζει αριστερά, όποιος ψηφίζει μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από το μαγκανοπήγαδο της λιτότητας, να βγούμε από τη θηλιά, να βγάλουμε τη θηλιά της Επιτροπής. Θυμάμαι ακόμη τη δήλωση Σόιμπλε. Λυπάμαι τους Έλληνες για αυτό που ψήφισαν. Δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε. Και προσπαθούσαμε εμείς, η μόνη αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη,
να σπάσουμε αυτή την απομόνωση που 18-1 στο Eurogroup, την απομόνωση αυτή που προσπαθούσαν να μας εμφανίσουν ως τους περίεργους, τους έξαλλους, τους παράλογους, και χτυπάγαμε και όλες τις πόρτες και έξω από την Ευρώπη. Και στη Ρωσία πήγαμε, και στην Κίνα πήγαμε, και στις αραβικές χώρες πήγαμε, και παντού. Και όλοι αυτοί μας είπαν, εμείς σας θέλουμε για εταίρους, για επενδύσεις, για εμπορικές σχέσεις, για διπλωματικές σχέσεις, αλλά σας θέλουμε μέλος της Ευρωζώνης. Και βρείτε τα με τους δανειστές σας. Δεν βρέθηκε κανείς να μας δανείσει ένα ρούβλι, ένα γουάν, ένα, δεν ξέρω πώς τα λένε τα αραβικά νομίσματα, είναι και πολλά, ριάλ. Και μέσα στην Ευρώπη, την ώρα που εμείς διαπραγματευόμασταν με λίγες συμμαχίες και χωρίς ένα ισχυρό κίνημα αλληλεγγύης, υπήρχε συμπάθεια, αλλά δεν υπήρχε ισχυρό στρατόπεδο να μας στηρίζει, άρχισε να ξεδιπλώνεται το σχέδιο που στη συνέχεια ενημερωθήκαμε όλοι ότι υπήρχε και το οποίο ήταν το σχέδιο Brexit, αλλά Σόιμπλε. Να τους πετάξουμε έξω για τιμωρία. Δεν θα το λέγανε οριστική έξοδο, θα το λέγανε ένα time out απροσδιόριστης χρονικής διάρκειας για να υποτιμηθεί το νόμισμά τους, τουλάχιστον 50%, να τυναχθεί το δημόσιο χρέος στο διπλάσιο, γιατί το δημόσιο χρέος παραμένει σε σκληρό νόμισμα και επομένως όσο υποτιμάται το δικό σου νόμισμα αυξάνεται ως προς το δημόσιο χρέος, να δυσκολευόμαστε για εισαγωγές φαρμάκων, καυσίμων κτλ. Κτλ. Να βουλιάξουμε και να σταλεί ένα μήνυμα από την γερμανοκρατούμενη και δεξιοκρατούμενη ευρωπαϊκή ηγεσία ότι αυτά που έπαθαν οι Έλληνες θα πάθετε κι εσείς οι Ισπανοί αν ψηφίσετε Ποδέμος, και εσείς οι Ιταλοί, και εσείς οι Πορτογάλοι, και εσείς οι Γάλλοι. Τον Ιούνιο του 2015 μας έδιναν ένα πρόγραμμα 5 μηνών χωρίς καμία προοπτική. Είπαμε όχι. Διαπραγματευτήκαμε σκληρά. Φτάσαμε μέχρι το όριο. Και θυμάμαι τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο που μεταδόθηκε ζωντανά και από την τηλεόραση, ανάμεσα στο δημοψήφισμα και στη συμφωνία. Αυτό το δύσκολο, οδυνηρό συμβιβασμό που υπέγραψε η χώρα μας και η κυβέρνηση τον Ιούλιο. Σε αυτό το κοινοβούλιο, σε αυτή τη συνεδρίαση, το μισό Ευρωκοινοβούλιο χειροκροτούσε τον Τσίπρα και το άλλο μισό τον αποδοκίμαζε. Αλλά είχε προηγηθεί ένα δημοψήφισμα όπου μπήκαν λυτοί και δεμένοι για το ναι, θυμόσαστε την προπαγάνδα, θυμόσαστε το Γιούνκερ. Να λέει, αν ψηφίσετε όχι, θα σας πετάξουμε. Θυμόσαστε τα κανάλια, 99% προπαγάνδα υπέρ του ναι, 1% παρουσίαση του όχι. Την κινδυνολογία, τις κλειστές τράπεζες, αλλά θυμόσαστε και το αποτέλεσμα. 62-38, χοντρικά. Και σηκώθηκε ο Γκίφερ Χόφστατ σε αυτή τη συνεδρίαση. Φιλελεύθερος. Όχι πολύ φιλικός προς την Ελλάδα και τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραθετικά να φέρω, είναι μέσα στα Paradise Papers και αυτός. Και είπε στον Τσίπρα, σε πολεμήσαμε όλοι και πήρατε 62% απέναντι σε όλο το κατεστημένο. Επομένως είναι στο χέρι σας
να κάνετε αυτές τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις και εμείς να δώσουμε την προοπτική μιας συμφωνίας, να κάνει ο καθένας ένα βήμα μπροστά για να αποφύγουμε το κράχ. Γιατί άρχισαν και αυτοί να καταλαβαίνουν ότι αν η Ελλάδα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας, όλοι οι αγορές, τα κοράκια που λέμε, τα funds και τα λοιπά, θα σκεφτόντουσαν ποιος θα είναι μετά ο επόμενος που θα ανοίξει την πόρτα. Και θα άρχισε να ξυλώνεται αυτό το pullover την ώρα που περνάγαν κάθε μέρα χιλιάδες πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ελλάδα και την ώρα που έμπαζε το πράγμα από πολλές πλευρές. Και τότε οδηγηθήκαμε σε αυτό το περίφημο 17ωρο των διαπραγματεύσεων, όπου η βόμβα Brexit αλλά Σόιμπλε, που είχε γίνει άποψη της πλειοψηφίας των κρατών μελών στο Eurogroup, απενεργοποιήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής. Με οδυνηρούς συμβιβασμούς, με υποχωρήσεις από την πλευρά μας, αλλά και με ένα πρόγραμμα δανειακό μαμούθ 86 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκια της τάξης του 1% για 3 χρόνια. Και κερδίσαμε ένα χώρο και ένα χρόνο για να ανατάξουμε τη χώρα, αποφεύγοντας τον γκρεμό, να τη βγάλουμε βήμα-βήμα από την εντατική. Και από το βαθύ πηγάδι της χρεοκοπίας, στο οποίο μας έριξαν κακές κυβερνήσεις, που κυβέρνησαν με κακό τρόπο τη χώρα για δεκαετίες, παράγοντας ελλείμματα, χρέη, διότι αυτά έφεραν τη χρεοκοπία. Τα μνημόνια δεν έπεσαν από τον ουρανό. Ήταν το αποτέλεσμα της χρεοκοπίας και τη χρεοκοπία τη δημιούργησε ένας κακός τρόπος διακυβέρνησης. Χωρίς να φτιάξουμε καλή διοίκηση, γερή οικονομία, καλή παιδεία, ξοδέψαμε πάρα πολλά λεφτά που πήγανε πολλά από αυτά σε πελατειακό κράτος, σε φοροδιαφυγή, σε μίζες, σε δανεικά και αγύριστα. Και φορτώθηκε όλο αυτό το βάρος ο ελληνικός λαός. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Στα πρώτα 2 χρόνια του μνημονίου, ξέρετε πόσα λεφτά φύγανε από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πήγαν σε διάφορους παραδείσους. Είτε παραδείσια νησιά, είτε παραδείσους εντός Ευρώπης. Περίπου το μισό ΑΕΠ της χώρας και σε κάθε περίπτωση πάνω από 60 δις. Και πολλά από αυτά τα λεφτά ήταν δανεικά από τις τράπεζες. Τα δανειζόταν ο άλλος να κάνει μια επένδυση, τα έβγαζε στο εξωτερικό και εφάρμοζε το δόγμα «Τα χρέη μου στην Ελλάδα, πληρώστε τα εσείς κορόιδα, τα λεφτά μου στο εξωτερικό, κρυμμένα πίσω από περίεργες offshore». Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω διότι αυτή την ώρα, παρόλες τις δυσκολίες και τις θυσίες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, και δεν πρέπει αυτό ποτέ να το ξεχνάμε, η κατάσταση, χάρη στις προσπάθειες που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, είναι αρκετά καλύτερη. Και το λέω επίσης για να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Τσίπρας, μετά από αυτή τη δύσκολη συμφωνία, η οποία προκάλεσε και μια κρίση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι των βουλευτών μας, των στελεχών μας, είπε: «Εγώ θέτω αυτή τη συμφωνία στην κρίση του λαού και ζητώ να μου πει ο λαός και πώς την αξιολογεί και ποιος θέλει να είναι στο τιμόνι στην προσπάθεια αυτή για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση». Και ο ελληνικός λαός είπε το Σεπτέμβριο του 2015: «Δεν θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, που τη βούλιαξαν, που τη ρήμαξαν και που έφεραν και τα μνημόνια, αλλά σου δίνω την εντολή να μας βγάλεις από τα μνημόνια με το λιγότερο δυνατό κόστος. Ξέρω ότι έκανες υποχωρήσεις τεράστιες, ξέρω ότι άφησες πίσω για αργότερα πράγματα που είχες υποσχεθεί να κάνεις.
αλλά αναγνωρίζω ότι έκανες και ό,τι μπορούσες, παλεύοντας με θηρία. Σε ένα κόσμο πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο δύσκολο από πλευρά συσχετισμών, από ότι ένας ρομαντισμός και αυταπάτες μας οδηγούσαν να σκεφτόμαστε. Οι Ευρωπαίοι, και σας το λέω εγώ αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είναι τόσο δημοκράτες και τόσο καλοί που θα λέγαν, όπως νομίζαμε ενδεχομένως εν τη αφελία μας, ότι αφού ο ελληνικός λαός ψήφισε αλλαγή, βεβαίως ελάτε εδώ να το συζητήσουμε κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε κόλαση, ούτε παράδεισος, είναι ένα σκληρό πεδίο ανταγωνισμού κοινωνικών, πολιτικών, ταξικών αγώνων, όπου πρέπει να έχεις όχι απλώς καλές ιδέες, αλλά και σχέδιο και αντοχές και συμμαχίες και πολεμοφόδια για να μπορείς να κερδίζεις. Και σε αυτό το διάστημα έχουμε βελτιώσει τη θέση μας. Οδηγούμε τη χώρα με δυσκολίες, με υποχωρήσεις, με λάθη, βήμα-βήμα, στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, στη σταθεροποίηση της χώρας και στην έξοδο από τα μνημόνια και την άγρια επιτροπία τον Αύγουστο του 2018. Σε 9-10 μήνες δηλαδή. Και ο διεθνής τύπος που έλεγε «Δεν θα αντέξουν παρά μόνο λίγους μήνες», γράφει τώρα και συντηρητικές εφημερίδες που δεν μας αγάπησαν ότι ο Τσίπρας ήδη είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στα χρόνια της κρίσης. Μας αγάπησαν? Όχι. Απλώς αναγκάζονται να διαπιστώσουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι σταμάτησε η ύφεση και η οικονομία αναπτύσσεται και αποκλιμακώνεται η ανεργία. Φέτος θα έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης μεταξύ του 1,5% και του 2%, για του χρόνου και του παραχρόνου 2,5%. Και δεν θα υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Αυτά που λέει ο Μητσοτάκης και κάποια κανάλια στην Ελλάδα, δεν τα λέει κανείς στις Βρυξέλλες. Δεν τα λέει κανείς πουθενά στον κόσμο. Αυτά που πετύχαμε είναι αρκετά? Όχι. Κερδίζουμε έναν πολιτικό χώρο, κερδίζουμε έναν πολιτικό χρόνο, δίνουμε μια ανάσα και σχεδιάζουμε το επόμενο βήμα. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα? Κάποια πράγματα που δεν είναι για να τα μηδενίζει κανείς. Αποκλιμάκωση της ανεργίας. Από το 27-27,5% στο 21. Είναι κάτι. Αλλά με αρκετές δουλειές κακοπληρωμένες. Με αρκετές δουλειές με ελαστικές μορφές εργασίας. Άρα χρειάζεται πολλή δουλειά εκεί. Καταφέραμε να σταματήσουμε την κατάρρευση στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία. Με νοικοκύρεμα. Με προσπάθεια να μαζευτούν σπατάλες. Που πολλές φορές πίσω από αυτές βρισκόταν και μίζες. Αν διαβάσετε λίγο τι αποκαλύπτεται για το κέλπνο, θα τρελαθεί. Και επειδή μιλάω και στην Ανατολική Αττική, για ένα κτίριο γραφείων του Κελπνό στο κέντρο της Αθήνας παραγγέλανε catering από μια ταβέρνα στα Βίλια. Στα Βίλια, και καθημερινά πηγαίνω ερχόταν από τα Βίλια οι μερίδες, και ήταν και μια ιδιαίτερη ταβέρνα αυτή, όπου όλα κάναν το ίδιο, 12,5 ευρώ.
12,5 ευρώ μοσχαράκι ραγού, 12,5 ευρώ οι φακές, 12,5 ευρώ οι γίγαντες κτλ. Θα μου πείτε, αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο? Όχι, αλλά εξόνυχος τον λέοντα. Γιατί υπάρχουν και τα μεγάλα σκάνδαλα, ζήμες κτλ. Καταφέραμε λοιπόν να σταματήσουμε την κατάρρευση στην παιδεία και στην υγεία. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να έχουμε παιδεία και υγεία δημόσια αντάξια αυτού που ζητούν οι Έλληνες και ιδιαίτερα τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, 700.000 νοικοκυριά, που είχαν στον ήλιο μοίρα, ανασφάλιστοι, άνεργοι, παίρνουν κάτι, λίγο, αλλά παίρνουν κάτι. Την καθολική πρόσβαση των ανασφάλιστων, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το κοινωνικό μέρισμα από μια πιο νοικοκυρεμένη διαχείριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμόσαστε πέρσι τι είχε γίνει? Πέρσι το περίσσευμα ήταν 617 εκατομμύρια ευρώ. Βγήκε ο Τσίπρας και το ανακοίνωσε. Λέει, νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας κάπου, κόψαμε κάτι από σπατάλες, μαζέψαμε κάτι από φοροδιαφυγή και αυτό που περισσεύει και που είναι λίγο θα το δώσουμε σε αυτούς που το έχουν παραπάνω ανάγκη. Και είπε τους χαμηλούς συνταξιούς. Η πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας την ανάγκη φιλότιμο, ήταν θα το ψηφίσω. Ναι. Μετά όμως βγήκε ο Σόιμπλε και είπε δεν με ρωτήσατε τι είναι αυτά, σπατάλες. Και έδειξε ο Σόιμπλε και κρυολόγησε ο Μητσοτάκης. Και το ναι έγινε παρόν. Και μας λέγανε θα μας καταστρέψετε, δεν συνεννοείστε κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, με τις προσπάθειες διαφόρων και του Πρωθυπουργού και του Τσακαλώτου και του Φουλιαράκη, έβαλα και εγώ το χεράκι, δόθηκαν οι εξηγήσεις, αποδείξαμε με στοιχεία ότι αυτά είναι από την υπεραπόδοση. Τους είπαμε ότι την επόμενη φορά θα σας συνεννοηθούμε και παραπάνω, έστειλε και την περίφημη Επιτροπή ο Τσακαλώτος και περπάτησε και μείναν εκτεθειμένοι αυτοί που δεν το ψήφισαν. Φέτο το κοινωνικό μέρισμα είναι υπερδιπλάσιο. 1,4 δις. Και προκύπτει από την υπεραπόδοση. Και τώρα, πλην των χρυσαυγητών, όλοι οι άλλοι, επειδή δεν τους παίρνει, βρίζουν μεν, το ψηφίζουν. Και θα το πάρει ο κόσμος που το έχει παραπάνω ανάγκη. Και αυτό είναι καλύτερα σχεδιασμένο από το περσινό και θα πάει εκεί που πονάει παραπάνω. Στα φτωχά νοικοκυριά, με το χαμηλό εισόδημα, με τα παιδιά που υποφέρουν, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή είναι η παιδική φτώχεια. Και θα πάνε στις οικογένειες με παιδιά περισσότερα από ό,τι στις οικογένειες χωρίς παιδιά. Και πώς το πετύχαμε αυτό? Αν πίστευε κανείς αυτά που λένε τα δελτία ορισμένων τηλεοπτικών καναλιών, πέρσι αντί για περίσσευμα και κοινωνικό μέρισμα θα είχαμε κόφτη, φέτο θα είχαμε διπλό κόφτη και αντί για κόφτη έχουμε αυτά. Είναι σπουδαία πράγματα? Εγώ λέω δεν είναι σπουδαία, αλλά είναι κάτι. Και αυτό το κάτι οφείλεται στο ότι αυτή η κυβέρνηση δεν εκπροσωπεί αυτούς που είναι στα Paradise Papers, αλλά τα χαμηλότερα, τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, αυτά που έχουν νιώσει στο πετσί τους την αδικία. Αλλά προσοχή. Και το λέω τώρα και προς τα μας. Πριν απ' όλα σε μένα το λέω. Μακριά από μας ο εξοραϊσμός. Και η επανάπαυση και η αλαζονία και οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να στέλνουμε ένα σήμα ότι δεν καταλαβαίνω. Διότι μπορεί οι δείκτες να βελτιώνονται, μπορεί η ανεργία να μειώνεται, μπορεί οι προοπτικές να είναι θετικές, μπορεί να υπάρχει το κοινωνικό μέρισμα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων και κυρίως των ανθρώπων που μας ψήφισαν για να είμαστε
κυβέρνηση, βουλευτές, ευρωβουλευτές, αντιπρόεδροι κτλ. Συνεχίζει να υποφέρει. Και επομένως εμείς πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στην κριτική και στον πόνο και στο βάσανο και στις απαιτήσεις αυτού του κόσμου. Να υπερασπιζόμαστε το έργο μας, αλλά να μιλάμε και με ειλικρίνεια. Και κυρίως να βάλουμε τα πόδια μας στην πλάτη για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι. Σε διάφορους τομείς. Εγώ δεν φοβάμαι τον πόλεμο του Μητσοτάκη και των καναλιών της διαπλοκής. Διότι κάθε φορά που βγαίνουν Panama Papers, Paradise Papers, λίστες Μπόργενς και τα λοιπά, που είναι η ελίτ των χρυσοκανθάρων και των πορφυρογέννητων και των δανεικών και αγύριστων, εκεί βρίσκονται άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι των οικογενειών των ρετυρέ της Νέας Δημοκρατίας και επιχειρηματίες που στηρίζουν με τα μπούνια τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε σκεφτεί να έβγαιναν στα Paradise Papers ονόματα όπως Τσίπρας, Ραγασάκης, Παπαδημούλης, Τσακαλώτος? Θα διέκοπτε ο Sky το πρόγραμμά του και θα έκανε 24-ωρη σύνδεση 7 μέρες τη βδομάδα. Και μας ψάχνουν μέχρι Τετάρτης γενεάς. Ακόμη κι αν έχει κανείς βρεθεί να έχει μία αφαίρετη, ένα αφαίρετο λουτροκαμπινέ σε ένα χωριό, το πρώτο θέμα είναι ικανό να το κάνει πρώτο θέμα. Αλλά για αυτούς δεν υπάρχει Siemens, δεν υπάρχει Novartis, δεν υπάρχουν Paradise Papers, δεν υπάρχουν Kelpno κτλ. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Δεν τα λέω για να συντηρήσουμε ένα κλίμα παραταξιακού και κομματικού φανατισμού, αλλά για να καταλάβουμε γιατί μας πολεμάνε. Για να συνεχίσω τη σύνδεση του εδώ με το έξω, τον Ιανουάριο του 2017 ξανακάναμε εκλογές για το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί εκεί η θητεία μας ήταν για 2,5 χρόνια, το μισό δηλαδή της συνολικής θητείας. Η ευρωομάδα της αριστεράς πάλι πρότεινε εμένα για αντιπρόεδρο, γιατί η αριστερά έχει έναν αντιπρόεδρο. Το 43% που πήρα την πρώτη φορά έγινε 73,5% στις εκλογές. Αυτό σημαίνει... Αυτό δεν είναι μόνο καρπός μιας δουλειάς, μιας ομάδας, ενός προσώπου, αντανακλά, επειδή είμαι και ο μόνος Έλληνας, και το ανέβασμα του κύρους και της μετοχής της Ελλάδας μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Τσίπρας όταν πρωτοπήγε ως πρωθυπουργός, το κλίμα που υπήρχε, έλα μα ποιος ήταν αυτός. Τώρα του δίνουν και βραβεία. Θα μου πείτε, τον αγάπησαν αυτοί? Και το πιο σημαντικό από την επίσκεψη του Τσίπρα στο Παρίσι είναι τα βραβεία? Όχι. Το πιο σημαντικό από την επίσκεψη του Τσίπρα στο Παρίσι είναι ένα σήμα ότι η Ελλάδα σταθεροποιείται, η Ελλάδα ανακάμπτει, η θεωρία αύριο ρίχνουμε τον Τσίπρα, αύριο πέφτει πάλι στον κρεμό η Ελλάδα, έχει αποτύχει. Το σχέδιο της σύντομης αριστερής παρένθεσης θα συζητιέται στα πανεπιστήμια ως μια αποτυχημένη ιδέα ενός κατεστημένου το οποίο απέτυχε να το υλοποιήσει. Και αρχίζουν πια και σκέφτονται ότι μήπως και η Ελλάδα έχει ευκαιρίες για επενδύσεις. Η Ελλάδα δεν κάνει μόνο ρεκόρ κάθε χρόνο στον τουρισμό και στα τουριστικά έσοδα, και αυτό είναι μια ανάσα γιατί φέρνει εισόδημα σε εκατομμύρια Έλληνες. Η Ελλάδα αρχίζει και ανεβαίνει και στις εξαγωγές, ανεβαίνει και στη βιομηχανία, ανεβαίνει και στην ενέργεια και μπορεί να γίνει κόμβος με αυτές τις συμμαχίες που αναπτύσσουν για την αξιοποίηση κοιτασμάτων, και κάνουμε μια εξωτερική πολιτική ανοιχτή, πλατιά, ευέλικτη. Η Σύνοδος του Νότου
Είναι μια προσπάθεια να φτιαχθεί μια πλατιά συμμαχία με κυβερνήσεις ευρύτερων φάσματος. Με βάση το κοινωνικό συμφέρον ότι ο Νότος δεν μπορεί να πληρώνει μονίμως τα πλεονάσματα της Γερμανίας. Διότι τα ελλείμματα του Νότου είναι η άλλη όψη των πλεονασμάτων της Γερμανίας. Και άρα θέλουμε κάποιες αλλαγές στην Ευρώπη για να δουλεύει η Ευρώπη υπέρ της συνοχής, υπέρ της σύγκλησης και όχι υπέρ των αποκλείσεων. Όπως επίσης οι συνεργασίες που κάνουμε με Κύπρο, με Αίγυπτο, ακόμη και με το Ισραήλ για την αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, μπορεί να μας δώσει σε μια προοπτική 5, 10, 15, 20 χρόνων, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους της επόμενης γενιάς εισόδημα και να κάνει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Και από αυτό να έχεις και γεωπολιτικά ωφέλη. Και αξιοποιούμε και το γεγονός ότι ενισχύεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας λόγω της αστάθειας του απρόβλεπτου παράγοντα στη γειτονιά μας που λέγεται Ερντογάν. Ποιος τώρα λέει απειλεί ότι μπορεί να φύγει και από τον ΝΑΤΟ. Ή της αστάθειας που προκαλείται μέσα στην Ευρώπη από το γεγονός ότι στις ΗΠΑ εκλέχθηκε ο Τραμπ, ο οποίος λέει μπορεί να κλείσω τα σύνορά μου, τις εμπορικές συναλλαγές κτλ. Το τελευταίο διάστημα προχωράνε επενδύσεις κινέζικες στην Ελλάδα, γιατί οι Κινέζοι έχουν στρατηγική μακρόπνοη και έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως πύλη εισόδου προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορίου προϊόντων τους προς την Ευρώπη. Γκρινιάζουν διάφοροι στις Βρυξέλλες γι' αυτό. Ξέρετε τι τους απαντάω. Και είναι η γραμμή και της κυβέρνησης, δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Ελάτε κι εσείς. Και από το Παρίσι το σημαντικότερο δεν είναι τα βραβεία, αλλά το σήμα ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες να επενδύσει κανείς εκεί, όχι μόνο γιατί έχει οικόπεδο γωνία, αλλά γιατί έχει και ένα σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό. Η νέα μας γενιά είναι ιδιαίτερα καταρτισμένη και ένα μεγάλο δράμα για τη χώρα είναι αυτό το brain drain που λένε, δηλαδή αυτή η φυγή εγκεφάλων, μυαλών στο εξωτερικό, ένα μεγάλο κομμάτι από τα καλύτερα μυαλά μας. Και αλίμονο σε μια κοινωνία που οι νέοι και οι πιο πρικισμένοι νέοι φεύγουν και μένουν οι μεσήλικες και τα γεροντάκια. Δεν έχει μέλλον. Άρα ο βασικός μας στόχος τώρα και ο τίτλος είναι πώς θα σχεδιάσουμε την μεταμνημονιακή Ελλάδα. Κερδίσαμε το στοίχημα, το πρώτο. Να αντέξουμε, να μείνουμε όρθιοι, έστω και με υποχωρήσεις, έστω και με οδυνηρούς συμβιβασμούς και να προσπαθήσουμε αυτή η δύσκολη πολιτική, γιατί είναι μια πολιτική λιτότητας αυτή που εφαρμόζουμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαια μοιρασμένα τα βάρη και ό,τι περισσεύει από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, από τον περιορισμό της κρατικής πατάλης, από τον οικοκύρεμα, να πηγαίνει σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό το πρώτο βήμα το κερδίσαμε. Ανακουφίσαμε λίγο και ανακουφίζουμε λίγο τον πόνο αυτού που υποφέρει. Τώρα όμως πρέπει να βάλουμε το δυσκολότερο στόχο. Το δυσκολότερο στόχος είναι όχι να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα, αλλά να βάλουμε μπροστά μια προσπάθεια να άρουμε τα αίτια. Διότι εμείς είμαστε αριστεροί και οι αριστεροί θέλουν να βάζουν κάποιους στόχους και για βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές. Δεν είμαστε ο Καραμουρτζούνης. Είμαστε μια πολιτική δύναμη που το θυμήθηκε, θα πει κανείς. Ήταν ένας που πουλάγε φιλανθρωπία κάποτε, πριν δεκαετίες. Λοιπόν, επομένως, η μεταμνημονιακή Ελλάδα τι θέλει. Πρώτα απ' όλα να μην ξαναγυρίσουμε στο μοντέλο που μας έφερε στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Εμείς λέμε πάρα πολύ καλά. Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο πρότυπο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έφερε τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Δεν θέλουμε να ξαναξεσαλώσουμε σε ελλείμματα και χρέη, αλλά να οικοδομήσουμε με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά μια πιο ισχυρή, αναπτυσσόμενη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να ξεδιπλώσουμε ακόμη πιο τολμηρά στοιχεία του προγράμματός μας που μείναν λίγο στον πάγο
στη διάρκεια των μνημονίων, λόγω των περιορισμών και της φασκιάς των μνημονίων. Γιατί τα μνημόνια είναι περιορισμός λαϊκής κυριαρχίας, περιορισμός δημοκρατίας είναι. Τρόπος διακυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα, την διαφάνεια, το σχεδιασμό στο πώς κυβερνούμε τη χώρα. Όχι αρπακόλα δηλαδή, όχι στο πόδι, αλλά με σχέδιο. Δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό? Να παράγουμε περισσότερο πλούτο στην Ελλάδα. Κανείς, ούτε ο αριστερός ούτε ο δεξιός, δεν μπορεί να μοιράζει λεφτά που δεν υπάρχουν. Το ζήσαμε με τη χρεοκοπία. Τα λεφτά δεν τα κόβεις από τον τοίχο. Να παράγουμε περισσότερα και καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες, για να μπορούμε να μοιράζουμε και δικαιότερα. Και αυτός ο τόπος μπορεί να παράγει περισσότερο πλούτο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και επενδύσεις και δημόσιες και μικτές και κοινωνικές και τα κοινοτικά κονδύλια και ντόπιες και ξένες όλων των ειδών. Αλλά με κανόνες, με διαφάνεια, όχι μπανανία. Σεβασμός της νομοθεσίας και όχι πολυτιλίκια. Και αυτό μπορεί να συμφέρει εκτός από τον ελληνικό λαό και ξένους επενδύτες. Μέχρι τώρα, στα χρόνια αυτού του άθλιου πελατειακού κράτους με τις διαπλοκές, κάθε μεγάλη εταιρεία για να μπει σε μια δουλειά στην Ελλάδα έπρεπε να έχει και έναν ντόπιο συνεταίρο, στον οποίο πλήρωνε διόδια, ο οποίος αναλάμβανε τις διαδικασίες της διαπλοκής. Δέστε όλα τα κονσόρτσιουμ που πήραν τα μεγάλα έργα τα τελευταία 30 χρόνια. Ένας συνδυασμός μιας ξένης εταιρείας με έναν ντόπιο ολιγάρχη. Και οι ντόπιοι ολιγάρχες να ελέγχουν όλη την οικονομία, σύν τα μέσα ενημέρωση, σύν τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν είναι εύκολος ο στόχος, γι' αυτό και ο πόλεμος. Γιατί όσο αυξάνονται οι θετικές προοπτικές για την Ελλάδα και αποτυπώνονται σε όλο το διεθνή τύπο, αυξάνεται η λύσα, ο πόλεμος, η καταστροφολογία. Και ο Τσουλέη, άμα αυτοί σταθεροποιηθούν, μαζί με την ανάκαμψη της οικονομίας, στάθηκε η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ξανακερδίσουν και δεύτερες εκλογές. Ντέρμπι θα είναι οι επόμενες εκλογές. Μην πιστεύετε αυτούς που λένε ότι τις έχει κερδίσει ο Κυριάκος από τα ποδητήρια. Οι εταιρείες που κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις έκαναν δημοσκοπήσεις και για το τι θα γίνει στο λεγόμενο νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Έπεσαν παταγωδώς εξοχές αυτές τις δημοσκοπήσεις, όπως και τις προηγούμενες. Λοιπόν, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει όμως σχεδιασμός. Σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να γίνουμε σε αυτόν τον τομέα καλύτεροι. Κοινωνικό κράτος. Αυτά που τώρα δίνουμε έκτακτα ως κοινωνικά μερίσματα πρέπει να γίνουν πυλώνες διαρθρωμένοι μιας κανονικότητας στην Ελλάδα. Δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, αξιοπρεπή σύνταξη. Θα πάρει χρόνια, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα πάρει χρόνια για να ξαναφτάσουμε στο βιωτικό επίπεδο που ήμασταν πριν σκάσει η φούσκα και οδηγηθούμε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, αλλά πρέπει να το θεμελιώσουμε σε υγιείς βάσεις αυτό το πράγμα και να πηγαίνει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Αν δείτε τις δαπάνες της Ελλάδας, τις κοινωνικές, σαν ποσοστό του προϋπολογισμού, είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αλλά η φτώχεια μειώνεται 8 φορές λιγότερο στην Ελλάδα από ότι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Γιατί αυτά που λέγονται κοινωνικές δαπάνες δεν πάνε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Μόνο από το κοινωνικό μέρισμα του 2017 η παιδική φτώχεια θα μειωθεί 1,5%. Είναι μεγάλο νούμερο με μία μόνο πράξη. Αλλά αυτό θέλει σχέδιο και θέλει να το βάλουμε στην προτεραιότητά μας. Και μόνο μια παράταξη σαν τη δικιά μας θα νοιαστεί, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν δεκαετίες για να τα κάνουν αυτά και δεν τα κάνουν. Και ένα τελευταίο, στο οποίο επίσης πρέπει να βελτιωθούμε,
για να μην κοκορευόμαστε, να νιώθουμε ότι κάναμε 5 πραγματάκια, αλλά έχουμε να κάνουμε και άλλα 10, 20, 50. Συμμετοχή των πολιτών, δημοκρατική λογοδοσία. Κάνουμε τώρα κάποια βήματα με τα αναπτυξιακά συνέδρια, που λέμε ελάτε εδώ, δεν μιλάει μόνο ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί κτλ. Ελάτε εδώ, δήμαρχοι, συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις, περιφερειάρχες, πώς θέλουμε την Αττική, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, την Κρήτη. Πώς θα διδαχθούμε από τα εγκλήματα και τα λάθη που έχουμε κάνει ως άνθρωποι, ως πολιτικό σύστημα, στο σχεδιασμό της ανάπτυξής μας. Το πάθημα από το δράμα της Μάνδρας θα γίνει μάθημα. Σας μιλάω τώρα ως μηχανικός. Μπορεί ο άνθρωπος να βιάσει τη φύση, να εμποδίσει το δρόμο του νερού που τον ακολουθεί χιλιάδες χρόνια? Εάν πέσει μια πλημμύρα και μια βροχή από αυτές που έρχονται μια φορά στα 50 χρόνια, το νερό θα πάει από το δρόμο που πήγαινε χιλιάδες χρόνια και θα σαρώσει ό,τι βρεθεί μπροστά του. Είτε είναι υλικές υποδομές, είτε είναι άνθρωποι. Κι όμως ξοδεύτηκαν πάρα πολλά λεφτά για δεκαετίες, όχι για αντιπλημμυρικά έργα, αλλά για μπαζώματα, πλακοστρώσεις, αποπερατώσεις, φρουφρού και αρώματα, πράγματα που φέρνουν ψήφους, αλλά δεν χτίζουν υποδομές. Θα κάνουμε εδώ την τομή. Και σε αυτά τα θέματα, η γνώμη μου, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ότι εμείς πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο και να προκαλέσουμε και τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε πώς θέλουμε την Ελλάδα μετά την έξοδο από τα μνημόνια, πώς θέλουμε την Ελλάδα τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Ελάτε εδώ στο ρεφενέ, πέστε μας και εσείς τι πιστεύετε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και τα Paradise Papers? Αυτό δεν θέλει μόνο ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς στην Ελλάδα, θέλει και διεθνή συνεργασία, ευρωπαϊκή συνεργασία, παγκόσμια συνεργασία, μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων, φορολογική εναρμόνιση, αυστηρότερη νομοθεσία, κυρώσεις. Τι λέτε γι' αυτά? Μας λέτε απλώς ο λογαριασμός της Μαρέβας Μητσοτάκη ήταν ok? Αυτό μόνο λέτε? Ή να είχαμε 10 Παπασταύρου που ήταν στην προηγούμενη τέτοια και να του δώσουμε και το όνομα? Δεν πρέπει κάτι να σκεφτούμε? Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι ενοχλητικό οι υπεύθυνοι για τη χρεοκοπία να παριστάνουν τους εισαγγελείς. Αλλά από την άλλη, θα ήταν λάθος εμείς να λειτουργήσουμε απλώς αντανακλαστικά και να πούμε ότι εσείς θα παριστάσετε τους εισαγγελείς. Εμείς είμαστε οι εισαγγελείς. Εμείς είμαστε οι εισαγγελείς για το χθες και για το σήμερα και για όσα κάνετε και τα λοιπά, και όσα βρίσκουμε κάθε τόσο και βρίσκουμε πολλά. Θα ήταν λάθος αν περιοριζόμασταν στο ρόλο του εισαγγελέα. Να σας το πω έτσι όπως το νιώθω. Εμείς πρέπει να είμαστε οι οικοδόμοι του αύριο και όχι απλώς οι εισαγγελείς του χθες. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε και να κάνουμε βήματα κάθε μέρα που να κάνουμε τη θεωρία πράξη για το πώς μπορεί αυτός ο τόπος να παράγει περισσότερο πλούτο, να το μοιράζει δικαιότερα, να εδριευρύνει τη δημοκρατία, να μειώνει τις ανισότητες. Αυτός είναι ο ιδρυτικός στόχος της αριστεράς. Και η αριστερά πίστευε στη δυνατότητα αυτού του τόπου ακόμη και στα πιο δύσκολα. Η δική μας άρχουσα τάξη, για όσους διαβάζουν και λίγο το τι έγινε στο παρελθόν, ήταν η οπαδός της θεωρίας της ψωροκόστενας. Μωρέ, τόσο τόπος τι μπορεί να κάνει? Η λεγόμενη ψωροκόστενα. Και ο πρώτος που μίλησε για την ικανότητα και τη δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει ακόμη και βαριά βιομηχανία, ξέρετε ποιος ήταν? Ο Μπάτσης, που τον εκτελέσανε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα στο διεθνή ορίζοντα. Δεν δυναμώνει η αριστερά. Εμείς είμαστε ένα είδος εξαίρεσης. Και γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να αναπτύσσουμε και πλατιές συμμαχίες και τα καταφέρνουμε. Και αυτή τη φορά έχουμε ευρύτερα ερίσματα. Και σε αριστερά και σε σοσιαλιστές
και σε πράσινους και στη συμμαχία του Νότου και με πια πιο ευέλικτη εξωτερική πολιτική. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε έτσι και για τις αλλαγές στην Ευρώπη, γιατί ούτε η Ευρώπη πάει καλά. Υποχωρούν κατακτήσεις που είχαν ταυτιστεί με την Ευρώπη, όπως ήταν το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, οι πολιτικές σύγκλησης και συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική, απειλούνται από μια νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση και από την άνοδο της άκρας δεξιάς που θέλει να μας πάει ακόμη πιο πίσω και που απειλεί ακόμη και τη δημοκρατία. Και απέναντι σε αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει πια ένα ρόλο. Και επειδή μιλάμε και από πιο σταθερό έδαφος, δεν είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι πια όπως ήμασταν πριν 2 χρόνια, μπορούμε να παίξουμε και ένα πιο ενεργητικό ρόλο και στην ευρωπαϊκή σκηνή. Και από αυτή τη σκοπιά έχει μεγάλη αξία αυτό που έχουμε πετύχει και έχει περάσει λίγο στα ψηλά στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας καλείται ως παρατηρητής της Συνόδου των Σοσιαλιστών Ηγετών, πριν τη Συνόδου Κορυφής. Συνέβαινε αυτό και με τον Χριστόφια όταν ήταν πρόεδρος της Κύπρου. Δηλαδή ήταν μια παράδοση. Ο αριστερός ηγέτης, αντί να συνεδριάζει μόνος του, αφού ένας είναι, να πηγαίνει να συζητάει με πιο συγγενείς και να προσπαθεί να προωθήσει τις ιδέες του, τα συμφέροντα της χώρας του, κάποιες συμμαχίες. Ήταν εύκολο να γίνει αυτό? Όχι. Είχαν μπει λυτοί και δεμένοι εκείνη την περίοδο να μην κληθεί ο Τσίπρας. Το δεξιό κομμάτι της Σοσιαλδημοκρατίας και το εδώ Πασόκ. Έσπασε αυτό το πράγμα. Και ο Τσίπρας πια είναι εκεί και παίζει ρόλο. Και θέλουν και οι άλλοι πια να βγαίνουν φωτογραφία μαζί του. Δεν είναι ότι όπως παλιά, άμα μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ, μακριά από την Ελλάδα, καμία σχέση, μην κολλήσουν. Και το ερώτημα είναι τώρα ο λεγόμενος νέος φορέας, που δεν ξέρω πόσο νέος ή πόσο παλιός είναι, αυτό θα το δείξει στην πορεία. Τι θα κάνει? Θα συνεχίσει με μια λογική δορυφόρου προς τη Νέα Δημοκρατία, αντισύριζα ακρότητας και φανατισμού, όπου ολοφάνερα ορισμένα του στελέχη θέλουν να γίνουν υπουργοί του Μητσοτάκη? Αν το κάνουν, θα είναι οριστική αφόπλακα για αυτό το χώρο, και το λέω με κάθε έτσι ευθύνη και χωρίς ίχνος φανατισμού. Ο κόσμος που ψήφισε τη Φόφη γεννηματά ήταν το πιο λαϊκό κομμάτι, το πιο κοινωνικά αδύναμο κομμάτι από το εναπομείναν ποσοστό σε αυτό το χώρο. Το βενιζελικό σημειτικό Πασόκ ψήφισε Ανδρουλάκη, οι πιο φιλονεοδημοκράτες του χώρου ψήφισαν Θοδωράκη. Και το ερώτημα, τι θα κάνουν? Ο κόσμος, αυτό το μικρό ποσοστό που ανήκει σε αυτό το χώρο και πήγε εκεί και ψήφισε και εξέφρασε την αγωνία του, έχει μια συνείδηση στην πλειοψηφία τους, αντιδεξιά, αντινεοφιλελεύθερη και αντιμητσοτακική. Πήγαινε στην Κρήτη να βρείτε έναν από αυτούς που ψήφισαν να σας πει καλή κουβέντα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύσκολα θα βρείτε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει από τη μία να συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση και την κυβερνητική συμμαχία που έχουμε τώρα, γιατί αυτό είναι υποχρέωση για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια. Οι εκλογές θα γίνουν το 19. Όσοι πιστεύουν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση με κόντρες σαν και αυτή που θα γίνει αύριο στη Βουλή, τους συνιστώ να περιμένουν με ενδιαφέρον την αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Προβλέπω πάλι αυτόν τον γκολ. Αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τη χώρα. Και η γνώμη μου είναι πολιτικός και προγραμματικός διάλογος, σοβαρό ήπιο κλίμα και συμμαχίες στηριγμένες σε πρόγραμμα, σε ιδέες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει κάτι, αρέσει δεν αρέσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός κορμός που εκφράζει με όλα του τα λάθη και τις αδυναμίες τη μεγάλη πλειοψηφία των δυνάμων και της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και τον θεωρούν οι πάντες φίλοι και αντίπαλοι. Και αυτό φαίνεται σε όλα την αρθρογραφία, τις αναλύσεις, τα ραπόρτα που στέλνουν οι ξένες πρεσβείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
αποδεικνύεται ένα φαινόμενο που ήρθε για να μείνει και που εκφράζει την καρδιά της αριστερής και προοδευτικής Ελλάδας, η οποία είναι δεκαετίες τώρα πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό το σχέδιό μας, έξοδος από τα μνημόνια, μεταμνημονιακή Ελλάδα, καμία επανάπαυση, προσπάθεια να γινόμαστε καλύτεροι και συμμαχίες, οι πλατύτερες δυνατές συμμαχίες με βάση θέσεις, αρχές, αξίες, είναι νομίζω μια νικηφόρα προοπτική όπου συνδυάζει το καλώς νοούμενο εθνικό και λαϊκό συμφέρον με τον πολιτικό σχεδιασμό. Εμάς που ανήκουμε στην αριστερά μας έχουν στο παρελθόν ξυλοφορτώσει, φακελώσει και τους παλιότερους εκτελέσει για έλλειψη δίθεν πατριωτισμού. Οι παλιότεροι θα θυμούνται και τον 509. Λοιπόν, ένας από αυτή την οικογένεια, διότι εγώ είμαι αριστερός από τα 18 μου, της νεότερης γενιάς, δεν είμαι ιδαφός και μπήκα, σας λέει το εξής. Εμείς οι αριστεροί πρέπει να συνεχίσουμε να νοηματοδοτούμε τη σύγχρονη έννοια της λέξης πατριωτισμός. Είμαστε πατριώτες, αριστεροί. Η διαφορά μας με τους εθνικιστές είναι ότι ο εθνικιστής δεν αγαπάει προς την πατρίδα του, μισεί όσους έχουν άλλη πατρίδα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ανεβάσουμε την Ελλάδα, να τη βγάλουμε από εκεί που την κατάντησαν, έχοντας μπροστά το εθνικό και το λαϊκό συμφέρον. Και αυτή είναι η γνήσια έννοια του πατριωτισμού. Έρχονται πολλά γκρουπ επισκεπτών Ελλήνων στις Βρυξέλλες και ζητάνε να δουν τους ευρωβουλευτές. Ξέρετε τι τους λέω, γιατί είναι ποικίλων προελεύσεων. Αστυνομικοί, παπάδες, παιδιά πρώτων τάξεων του. Δεν σηκώνει να τους κάνεις κομματική ανάλυση ή προπαγάνδα ΣΥΡΙΖΑ. Τους θέτω ένα ερώτημα. Τους λέω, έχετε αναρωτηθεί γιατί εκατομμύρια ξενιτεμένοι Έλληνες παντού στον κόσμο διακρίνονται, προκόβουν οικονομικά, πολιτιστικά, μορφωτικά και την ίδια ώρα η Ελλάδα 36 χρόνια μετά την ένταξή μας την τότε ΟΚ παραμένει στον πάτο και έπεσε ακόμη πιο κάτω στα χρόνια αυτά της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Έχει αναρωτηθεί. Άρα δεν φταίει το DNA. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο έχουμε οργανώσει αυτό που λέγεται σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ο τρόπος που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Ο τρόπος που μοιράζουμε και εξοδεύουμε τις δαπάνες. Ο τρόπος που μαζεύουμε τα έσοδα. Από πού? Φοροδιαφυγή, πελατειακό σύστημα, ανοργανωσιά, αρπακόλα, η θεωρία του να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Απέναντι σε αυτά η αριστερά αναπτύσσει ένα σχέδιο και νομίζω ότι έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε ακόμη. Μίλησα πολύ, σας κούρασα, πετάξτε ό,τι σας είπα. Θέλω να σας δώσω ένα μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας αλλά και πάθους και περηφάνειας για αυτό το λόγο και για αυτό τον τόπο. Μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.